καημένος και αυτός δόλιος, δεν μπορούσε να σταυρώσει καμιά. Και του λέει, τα πρόσεξε. Λοιπόν, και του λέει ένας φίλος, άντε να τον έλεγε σε δώσω την αδερφή. Έλα να την πάρω, λέει, πουλί ζαμπούν κύριε, τα είχα αδύνατη. Ρε, τάξη εσύ και θα σε φτιάσω εγώ να ζηλέψεις. Άμα γέλε λίγο λίγο νοχυρή, νοχυρή ξέρει το λόγο που είχες την έτσι. Προφαντή. Τι γυράζεις εσύ. Αρχινά αυτός τότε κυκλοφορούσε πολύ ο ελληνικός βουράς. Και κάθε μέρα έπαιρνε από μια εφημερίδα και τύγει η Μαρίγια. Τύγει, κάθε μέρα τύγει, τύγει. Πέρασαν κάνα δυο μήνες, ήρθε η Μαρίγια και την έφτιαξε φούσκουσα. Έφτιαξε ωραία. Του λέει Γιώργο, έλα να δεις τη Μαρίγια, είτε για λουκουπάει. Έβαλε και να φτάνει, πήγε λίγο λίγο. Καλούσε τα κολομέρια για τα γιουμάτα. Έταξε, την πήρε. Μόλις τον πάντρεψαν και τελείωσαν τα γλέντια, μη λέμε πολλά, πάει το βράδυ στο σπίτι, έβγαλε τον ηφικό, αρχίσε να ξετύλιγε οι εφημερίδες, ξετύλιγε, κάποια δόση φωνάζει, βγήκε στο μπαλκόνι γιατί ήταν γειτονιά κοντά του, λέει, «Ε, Μίτσου, τι ρε, στην ποια σελίδα έχεις πάρει για στο μνήρε». Γιατί γελάς καθένα. Ήταν ναι, αυτό που σκέφτηκε. Ναι, ναι. Λοιπόν, καημένο που λέτε θα του σκόνταν, έχει γεράσει και λίγο. Και λέει, θα πάω, λέει, τη γυναίκα της στο Σαλονίκη να κάνω κάτι ψώνια. Έβγει, πάει Σαλονίκη. Πάει στο γιατρό όμως αυτός που λέει γιατρέ μου αυτό και εκείνο λέει το πρόβλημα έχω. Λέει θα σου δώσω κάτι φάρμακα, αλλά θα τα παίρνεις τρία θα πάρεις τη Δευτέρα, δύο θα πάρεις την Τρίτη, ένα την Τετάρτη, την Πέμπτη δεν θα πάρεις και την άλλη μέρα ξανά από την αρχή τρεις μέρες θα παίρνεις, την τελευταία θα σταματάς. Αυτός ο καημένος όμως ντράπηκε όταν τα πήρε από το φαρμακείο, πριν πάει στο χωριό παίρνει μια χούφτα. Πάει στο σπίτι, βρίσκει πια μια φορά, δυο φορές, ετιάπησε στο ρούχο. Περνάει ο γαλατάς, περιλαμβάνει τον γαλατά. Πάει στο περιπτέρα να πάρει τσιγάρα, περιλαμβάνει τον περιπτερά. Στο τέλος λέει, πηδούσε και τα αρχίδια. Είδα και από όταν λέει ο κόσμος, πάει στον πρόεδρο στο χωριό, το λέει, πρόεδρε αυτό και εκείνο λέει, εμείς δεν μπορούμε να κάτσουμε στο χωριό, εμείς θα κλείσουμε στα σπίτια, θα φτάνει εμείς, λέει, θα κρύουν, λέει, και τις κότες μέσα. Λέει, ακούστε να σας πω. Θα τον αφήσουμε λέει δύο-τρεις μέρες, θα πάμε όλοι στο βουνό. Έχουν αφότε τι θα κάνουν λέει, θα σταματήσει κάποια στιγμή. Σπαζό επαένει στο βουνό, αυτός γράφει ο καημένος, σαν να παίρνει Σαλονίκη στο γιατρό του, λέει γιατρέ αυτό και εκείνο έπαθα. Λέει τώρα τι να κάνω, τώρα του λέει δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αλλά τρακτέρ έχεις. Του λέει τρακτέρ έχω. Ωραία λέει, θα πας λέει, θα βγάλεις τα καλώδια από την μπαταρία, θα τα βάλεις πάνω, θα κάνει ηλεκτροσόκ και αυτό θα πέσει. Καλά, καλά, γυρνώντας στο χωριό, κατέβηκε ο πρόεδρος, τι λέει ρε παιδιά, λέει, δεν πήγα λέει να δει ότι φτιάνει η Μπαρμπασίμητσος, λέει, τον άρχεται με δυο-τρεις μέρες, να μην χαϊσέψω λίγο να βγω στο χωριό. Όμως την ώρα που κατέβαινε, τον βρήκε εκεί την ώρα που έβαζε τα καλώδια. Γυρίζει πίσω στο χωριό, στο βουνό και της λέει, κάτσε εδώ καλά, είσαι του άγους φορτής, λέει, σαν κάτω ξανά. Τώρα με τρόικα, είπαν, βγείτε τώρα, τι θα κάνετε εσείς σαν κράτος, να κόψετε να βάλετε γιατροί, να κόψετε συντάξεις. Και τσάκωσαν και έναν λοκοβίτα. Έκανε του γκαβό. Τα είχα δεν κοίταζε, γκαβί, έπαιρναν όλοι συντάξεις. Το λένε, τι είναι του τεάρα, πού ξέρω εγώ. Τι είναι κυρία, πού ξέρω εγώ. Αφού δεν χτάζω, δεν χτάεις. Τον άλλο τον μήνα ξανά επιτροπή. Αυτός οδηγάει τρακτέρ. Περπατάει, πάει στο κήπο, επιτροπή πάλι. Τι είναι το τώρα, δεν χτάζει, δεν χτάζει. Λέει τη γραμματέα ήταν μια λουλούσα. Μα λουλούσα, δεν είναι λουλούσα. Περπατούσε και η γέντα χαμός. Λέει, βάλει το πιο κοντό, δεις έτσι και παίρνω από μπροστά τα δυο με τι θα κάνω.
βάζουν πολλές αυτοί, περνάει από μπροστά του μόλις την είδη, του σκόθηκε. Του λέει, ρε εσύ, τι λες ότι δεν βλέπεις, αφού μόλις την είδη σου σκόθηκε. Εγώ λέει, δεν βλέπω, αλλά βλέπει τούτους. Τη σκόθηκε, κόψε τον σύνταξη τούτο, όχι.